Και εδώ δεν σέβομαστε πολύ. Και εδώ και στη κάτω. Πλούσιοι επτάχοι σαν και πίνεσα. 30 χρόνια είναι. Είναι. Ναι, 30 χρόνια είναι. Είναι. 28. Εντάξει, τώρα δεν αγαπάμε. Αλλά είναι χρόνια πολλά. Στην πόρτα μας γύρω, Βασίλη. Και από τους παλιούς δεν έχει μείνει κανένας, ρε παιδιούς, και πεθάνανε. Πού είναι ο φίλος που μας είσαι, είναι. Πέθανε κι αυτός, πάει κι αυτός. Ο Βασίλης ο Μαραγκός. Δεν ξέρω. Τι έχει τρελάει και τέτοιος άνθρωπος. Έχει δίκιο γιατί είναι ηλικία τέτοια. Εδώ ένα γειτονάς με έχει τρελάει. Θα έρθει. Ακούστε. Έλα εγώ. Ο γειτονάς σου, ναι. Ο Γιάννης. Ούτε μάθαμε τίποτα, ούτε είδαμε τίποτα. Άξω να δεις, έχω παρατηρήσει κάτι. Όσοι πήραν λεφτά πολλά, μέσα σε 2-3 μήνες χαθήκαν. Κοίταξε να δει, τα έχουν τα παιδιά, δεν πήρε, δεν πάρε κανένα. Όχι, για να σου πω, οι μεγάλοι, ξέρω εγώ, χαθήκαν. Ας τα λεπτά έξω. Χαθήκαν. Τι σημαίνει, ας τα λεπτά έξω. Ο άνθρωπος ήταν μια χαρά. Όχι, μια χαρά είναι, αλλά... Τώρα από εκεί, αλλά... Τέλος πάντων, πας πήγες. Και το μάθαμε εκ των υστέρων. Έτσι, αλήθεια. Πάνε τώρα στο πολυκατοικί, γείτονα, σε δεύτερο γείτονα. Ναι, δεν μαθαίνεις τίποτα. Κάθε πράγμα στο καιρό του. Κάθε πράγμα στο καιρό του. Ο Σάμπ ήταν γέρος. Σταμάτησε. Ήταν ο Σάμπ, ήταν γέρος, σου πέθανε. Ποιος. Μπορεί να μην το ξέρεις. Ποιο νέοι πεθαίνουνε. Λάμπα. Μπακενέζο, πούμε έτσι μου. Α, ναι, ναι. Ο Γιάννης. Ποιο νέοι πεθαίνουνε. Ε. Ποιο νέοι πεθαίνουνε. Καλά, φυσιολογικά εντάξει. Ο Χασάμπ ήταν πριν μόνο προβατήνες, πριν καιρό. Θα βάλεις το τρένο, είναι γεμάτο και κατεβαίνω στη στάση. Θα περιμένεις. Τα παιδιά και... Τι όπως τα έχει γράψει ο Κύριος, όπως έχει τραβήξει, τώρα εμείς είμαστε πάνω στη Μολυβία, που τραβάει η Μολυβία. Τα, σου λέει αυτός, τραβάω τη Μολυβία. Τώρα πότε θα λέει... Δεν έχει εμπόδια. Δεν έχει εμπόδια. Δεν έχει τίποτα εμπόδια. Άμα κοιτάξει η γειτονιά σου πώς έχουν φύγει το σόι, το δικό σου. Εμείς είμαστε έξι αδέρφια, έχω μείνει μόνος μου. Αυτό σκέφτομαι. Τις πατεράδες, γιαγιάδες. Αδέρφια, ανήψια, μικρά παιδιά, τι λες τώρα. Δεν το καταλαβαίνω εμείς όμως. Εσύ αφού είστε έχει κάνει ο Θεός, ο Κύριος, τι είναι να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα σου λέγω σε χάσει να σε δω και να σου μιλήσω λιγάκι να σε... Τι γίνεσαι, δεν πέρασες από το σπίτι, σε περίμενα, γιατί. Ναι, ξέχασες, ναι, το ζημόνισε. Ναι, πολύ μυαλό, πόντο, χρησιμοποιήσε. Όλη μέρα είναι σε υπέρεσμα. Σε ήθελα να σε μιλήσω, να σε δω λιγάκι, μπα εσύ. Σκότω μου έγινες προχτές. Πού? Εδώ, προχτές. Ας έχουμε μπλέξει. Όλο μπλέξει. Όλο μπλέξει. Όλο μπλέξει. Βασιλεύς, ουράνιε, παράδειγε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πυρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής πολιτικός, ελέγχε και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς, ο πάσης κυρίως και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Ακούμε πολλές φορές και από πολλούς και διάφορους ανθρώπους να λένε τα ξέρω όλα ή απλώς τα έμαθα όταν ήμουν μικρός. Αυτό για μένα. Δεν είναι, σας παρακαλώ, δεν είναι, είναι απλώς ακούγονται τέτοια
Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Από πολλούς ανθρώπους. Είπαν πολλούς και διάφορους. Όμως, καμία σχέση δεν έχει το ξέρω από το ζω. Έχει τεράστια διαφορά. Άλλο το να ζεις οτιδήποτε είναι αυτό και να το περιγράφεις και άλλο μόνο να το περιγράφεις. Η διαφορά είναι τόση όση απέχει ο ουρανός από τη γη. Ο ένας το ζει, το νιώθει, κυκλοφορεί στο αίμα του και έχει, το αισθάνεται τόση ανάγκη εφόσον το ζει να το επαναλάβει γιατί του μορφαίνει πιο πολύ η ζωή. Και μάλιστα όταν αυτό που ζει αναφέρεται στα θεία, σε ό,τι έχει σχέση με τον Χριστό και με την Εκκλησία του. Επαναλαμβάνω, αυτός που ζει τα θεία, κάθε φορά που ασχολείται με το ίδιο, σίγουρα κάποια καινούρια αίσθηση προσθέτει, κάποια καινούρια βιώματα προσθέτει μέσα στο είναι του. Αντίθετα, εκείνος που ανοίγει ένα βιβλίο και μελετάει και από εκεί και πέρα λέει το γνώρισα γιατί το μελέτησα, σε εκείνον προκαλεί ανία ή και ζάλι ακόμη αν του πεις το ίδιο πράγμα εφόσον δεν έχει τη διάθεση να το μεταφέρει μέσα του και να το κάνει βίωμά του. Δηλαδή το αγαπάει, είναι δικός του έρωτας και τρόπος ζωής. Δεν είναι το ίδιο εγώ να μελετάω τη γραφή, γιατί τη γραφή τη μελετάει και ο αιρετικός, την ξέρει και ο διάβολος απ' έξω. Άσπρισε ποτέ. Ή απλώς τη μελετάει κάποιος στη γραφή για να έχει μια ιδέα στο τι λέει η Αγία Γραφή. Τη μελετάει και ένας καλός χριστιανός την Αγία Γραφή, του προσθέτει ωφέλεια μέσα του, αλλά τη μελετάει και ένας ασκητής σε μια σπηλιά μέσα και ζει εκείνο που λέει ο προφήτης Δαβίδ, ότι νύχτα και ημέρα ο λόγος σου μελέτη μου εστί. Μέρα και νύχτα τον έχω, το λόγο σου μελέτη. Τεράστια διαφορά ανάμεσα σε εμάς και σε εκείνο που τη μελετάει και προσεύχεται μέρα και νύχτα. Του ασκητή, αν του λείψει αυτό το αγώνισμα το όμορφο, η ενασχόληση με τα θεία που την έχει όλη μέρα και κάθε μέρα, είναι σαν να είναι πεθαμένος. Σαν να είναι πεθαμένος.
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου από πότε γεννηθήκαμε έχουμε γιορτάσει, εγώ τουλάχιστον, και ασυνείδητα και ενσυνείδητα, ή λέω ασυνείδητα γιατί ήμουν ένα μικρό παιδί και δεν πήγαινα στην εκκλησία από συνήθεια. Ο συνήθως. Έτσι. Ενσυνείδητα, μαζί με το ασυνείδητα, 70 φορές. Και ο καθένας μας, ανάλογα με τα έτη της ζωής του, έχει ζήσει τον Ευαγγελισμό. Άλλος το ζει το γεγονός του Ευαγγελισμού, γιατί περί αυτού ο λόγος σήμερα, αφού αύριο είναι ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου, άλλος το ζει και γιορτάζει σαν ένα κοσμικό γεγονός. Έτσι δεν είναι, κοσμικό γεγονός. Να πει, έφτιαξα το σπίτι μου, το στόλισα, κάλεσα τους κεκλημένους να πάρουν μέρος στη γιορτή μου και να μου πούνε χρόνια πολλά. Αυτός είναι μόνο χωρισμένος από την ουσία ένα εντελώς κοσμικό γεγονός χωρίς καμία ουσία. Απλώς μία κοσμική χαρά που ουσιαστικά δεν αλλάζει τη ζωή μόλις περάσει η ημέρα. Ξαναγυρίζει την επόμενη ημέρα στα ίδια. Δεν συνέβη το γεγονός του Ευαγγελισμού για να μας επαναφέρει στα ίδια μόλις περάσει το γεγονός. Όχι. Το γεγονός αυτό συνέβη για να αλλάξει μια για πάντα όσο ζούμε και υπάρχουμε και όταν φύγουμε από τον κόσμο ο τρόπος της ζωής μας. Παραλαμβάνω, για να αλλάξει μια για πάντα ο τρόπος της ζωής. Έχουμε λοιπόν καλησπέρα. Αύριο την εορτή του Ευαγγελισμού. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Ευαγγελισμός ίσον αναγγελία μηνύματος χαρμόσυμου. Παραλαμβάνω, αναγγελία ενός μηνύματος χαρμόσυμου. Από ένα πρόσωπο σε άλλο ή σε άλλα πρόσωπα. Που βεβαίως έχει στόχο ο Ευαγγελισμός. Την μετάδοση χαράς. Τη μετάδοση χαράς. Χαράς που την έχει κάποιος και την προσφέρει στον άλλον. Το γεγονός του Ευαγγελισμού που είναι όντως η χαρά, και γράφεται το η χαρά με πολύ μεγάλα γράμματα, γιατί πρόκειται για μήνυμα προαιώνιο. Προαιώνιο. Τι σημαίνει προαιώνιο? Μήνυμα που το είχε στα αρχεία του
στα αρχεία του. Και αρχεία όταν λέω εννοώ στον εαυτό του. Ο Θεός πριν γίνει ο κόσμος. Πριν γίνει ο κόσμος. Πριν γίνει ο κόσμος είχε στα αρχεία του ο Θεός, γιατί επρόκειτο το δημιούργημα που θα κατεσκεύαζε, θα δημιουργούσε, τον άνθρωπο δηλαδή, ενώ τον προόριζε και τον προορίζει για τη χαρά, τη χαρά που θα γευόταν ή που θα γευθεί. Όταν γίνει ή εφόσον είναι μέτοχος, λέω προσέξτε τη λέξη, μέτοχος της ζωής του Θεού. Μέτοχος της ζωής του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν δημιουργήθηκε για να πάρει μέρος, για να συμμετάσχει στην χαρά του ουρανού. Λοιπόν, στον άνθρωπο που είχε αρνηθεί κάποτε τη χαρά, που ζούσε μέσα στον παράδεισο, γιατί αρνήθηκε το θέλημα του Θεού και επομένως μόνος του ο Αδάμ και η Εύα και οι απόγονοι όλοι αυτοεξορίστηκαν. Δεν τους έβγαλε ο Θεός από τον παράδεισο, τους έβγαλε το θέλημά τους, το θέλημα του Αδάμ και της Εύας, έγινε αιτία να φύγουν από τον παράδεισο, όχι να τους εξορίσει ο Θεός. Προς Θεού, οι ίδιοι άνοιξαν την πόρτα και είπαν φεύγουμε από την όντως χαρά, από την πραγματική χαρά. Εννοήσαν πλασμένοι, δημιουργημένοι για να ζήσουν ή να ζουν αιώνια τη χαρά. Από τη στιγμή που έκλεισε η πόρτα από τον ίδιο τον άνθρωπο, του παραδείσου η πόρτα, και έφυγε από τον παράδεισο, από τη στιγμή αυτή και ύστερα μπήκε σε ενέργεια η εφαρμογή του σχεδίου του Θεού, του προαιωνίου σχεδίου Θεού, προαιωνίου, πριν γίνουν οι αιώνες και πριν γίνει ο κόσμος. Και αυτό θα ακούσουμε ένα ψάλι εκκλησία και σήμερα στον Εσπερινό και αύριο, βουλήν προαιώνιον, που σημαίνει απόφαση, προαιώνια. Ο Μέγας Αρχάγγελος Γαβριήλ, λέει, ο αρχιστράτηγος Γαβριήλ πήρε τη βουλή από τον Θεό εντολή να φέρει το μήνυμα από πάνω κάτω στον άνθρωπο. Σίγουρα αυτό το μήνυμα που ήταν γεμάτο ζωή, γεμάτο ειρήνη, γεμάτο χαρά, αυτό ονομάζεται Ευαγγέλιο. Και κατεβαίνει, λέγει, αφού πήρε την εντολή, κατεβαίνει στη Ναζαρέτ για να μεταφέρει το μήνυμα
στην Παναγία. Ότι αυτός, ποιο μήνυμα να το προσέξουμε λίγο, ότι αυτός με κεφαλαία γράμματα που έφτιαξε το σύμπαν ολόκληρο, ο αιώνιος Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, θα γίνει όμοιος με εμάς κατά το εξωτερικό σχήμα. Θα γίνει όμοιος με εμάς κατά το εξωτερικό σχήμα. Άνθρωπος δηλαδή. Το μήνυμα αυτό στην ουσία του είναι ακατανόητο. Γιατί και στην Παναγία που ήταν Παναγία και είναι Παναγία δεν συνελήφθη στο μυαλό της, το παγκάθαρο μυαλό, όπως ακριβώς είναι. Δεν το κατανοούσε η Παναγία το μήνυμα και ήταν αδύνατο να το κατανοήσει η Παναγία. Κατανοείτε ότι θα συλλάβει τη στιγμή που είναι κόρη απείρανδρος, δηλαδή δεν έχει γνωρίσει άνδρα, και πώς θα συλλάβει. Και σίγουρα η απάντηση της δίδεται από τον Αρχάγγελο: εσύ δέξου το μήνυμα. Γιατί όπου Θεός βούλεται, όπου ο Θεός θέλει, νικάται φύσεως τάξης. Υπάρχει στον κόσμο αυτό, στη φύση μέσα, τάξη. Σειρά, λογική σειρά, που ισχύει για τον άνθρωπο και για τον ανθρώπινο νου. Συνεργάζεται ο άνδρας με τη γυναίκα, συλλαμβάνει την κλογονή. Φυσική σειρά και τάξη. Εδώ που δεν υπάρχει άνδρας και που απορεί η Παναγία, της λέει stop. Αυτό είναι έργο του ουρανού. Εδώ δεν χωράει φυσικός νόμος. Αυτό το είπε όταν κατέβαινε στα σκαλιά να πάει να πάρει νερό. Το θέμα είναι δεν χωράει νόμος φυσικός. Δεν χωράει λογική. Γίνεται μία ανατροπή του μπάρισμα του φυσικού νόμου. Όπως το ονομάζουμε εμείς, θαύμα. Ανατροπή του μπάρισμα. Δέξου το κόρη το μήνυμα, δεν είναι δουλειά δική σου, εσύ μόνο θα προσφέρεις τον εαυτό σου, θα γίνεις σκήνομα, ναός που θα κατοικήσει μέσα ο Θεός για να γίνει άνθρωπος. Και όταν λέμε ο Θεός, όπως ακριβώς το εννοούμε, αυτός ο Θεός που δεν χωράει πουθενά. Στην Παναγία χώρασε. Ο αχώρητος παντί, ο αχώρητος παντί, εκείνος που δεν χωράει πουθενά, λέει το Ανθρωπάριο, εχωρήθη εν σαρκή. Χώρεσε μέσα στην γαστέρα σου, στη σάρκα σου. Αυτό είναι το μυστήριο. Αυτό είναι το μυστήριο που δεν επιδέχεται έρευνα από ανθρώπινο νου. Γιατί
δεν μπορεί να χωρέσει το άπειρο που είναι ο Θεός, άπειρος, στο πεπερασμένο, στο πολύ, πολύ, πολύ μικρό ανθρώπινο μυαλό. Δεν χωράει. Τελείωσε. Α, έφερε λοιπόν το μήνυμα στην Παναγία. Αυτό το μήνυμα της χαράς ονομάζουμε, που σημαίνει και λύτρωση του ανθρωπίνου γένους, λύτρωση, λευτεριά με άλλα λόγια, το ονομάζουμε ευαγγελισμό. Ευαγγελισμό. Είναι ένα πραγματικό γεγονός. Γι' αυτό το μήνυμα θα δούμε αργότερα, σε εμάς το θέμα είναι ο Ευαγγελισμός της Παναγίας, θα δούμε αργότερα να πετάνε σαν πουλιά φτερωτά άνθρωποι, να το μεταφέρουν μετά την Ανάσταση στην οικουμένη όλη η Απόστολη. Στην οικουμένη όλη η Απόστολη. Και να φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, αυτό το Ευαγγέλιο της σάρκωσης ενός Θεού και τη σταύρωσή του και την Ανάστασή του, το κήρυξα, το ευαγγελίστηκα, δηλαδή έγινε κήρυγμα χαράς δικό μου με οποιαδήποτε συνέπεια για τον εαυτό μου. Με οποιαδήποτε συνέπεια. Γιατί πόνεσε και ο Απόστολος Παύλος σαν το Κύριο, θα έλεγα, δεν το φτάνει το Κύριο γιατί είναι αναμάρτητος, αλλά λέει ο ίδιος ότι εγώ τα στίγματα, τις πληγές, αυτό σημαίνει στίγματα, του Κυρίου εν το σώματί μου, στο σώμα μου τις βαστάω. Τις βαστάω, όχι τις βάστηξα, όσο ζούσε κάθε μέρα και κάθε βράδυ που περνούσε, ο πόνος του ήταν πόνος για τη διάδοση του μηνύματος της χαράς. Ναι, αλλά πώς ο Παύλος έγινε μετά που είχε αναισθηθεί. Το θέμα είναι ότι για το Ευαγγέλιο που μετέφερε ο Αρχάγγελος, μία ζωή μετά την επιστροφή του ήταν το θέμα του και η ζωή του. Ποιος μπορεί από εμάς, ποιος μπορεί από εμάς να συλλάβει με το μυαλό του, είπα στην αρχή, δεν συλλαμβάνονται με το μυαλό, βιώνονται, δεν συλλαμβάνονται με το μυαλό, βιώνονται αυτά τα πράγματα, είναι βίωμα. Πόσο θερμότητα, πόσο κάψιμο αγάπης προς το πρόσωπο του Χριστού είχε ο Απόστολος Παύλος, ώστε ο ίδιος να φωνάζει και να λέει ότι κάθε μέρα πεθαίνω και όλη την ημέρα για να διαδώσω το Ευαγγέλιο, αυτό που έφερα από πάνω ο Αρχάγγελος στην Παναγία, το μετέφεραν μετά οι Απόστολοι και Απόστολος Παύλος στην Οικουμένη όλη και εις τα πέρατα της Οικουμένης τα ρήματα αυτών το μετέφεραν. Έφερε λοιπόν, επιστρέφω, ο Αρχάγγελος το μήνυμα. Η κόρη, η Πάναγνος κόρη, που είναι μάνα όλου του κόσμου, ενώ του κόσμου που έχει Χριστό και πιστεύει στον Χριστό και ζει Χριστό, είναι μάνα. Η ανώτερη γυναίκα του κόσμου και το Ευαγγέλιο. Όχι του κόσμου, όταν λέμε κόσμου. Η αγνότερη γυναίκα στον κόσμο. Ναι, αγνότερη. Όταν λέμε κόσμου, άμα το
πιάνει το μυαλό μας, κόσμος είναι και οι άγγελοι. Κόσμος είναι και οι άγγελοι. Είναι λέει υψηλωτέρα των ουρανών. Και την τιμιωτέρα των χερουβίμ, πιο τίμια, πιο ακριβή από το τάγμα των χερουβίμ. Και ασυγκρίτως ανωτέρα των σεραφείμ, λέει. Ασυγκρίτως, ασυγκρίτως ανωτέρα των σεραφείμ. Άρα άπιαστο για την Παναγία το μήνυμα, άπιαστο, γιατί ζαλίστηκε όταν δέχτηκε η Παναγία ένα τέτοιο λόγο, ένα τέτοιο μήνυμα. Ζαλίστηκε. Εμείς βλέπετε ότι ζούμε το γεγονός, το εορτάζουμε το γεγονός μάλλον, μας μεταδίδει χάρη σίγουρα και βοήθεια από την Παναγία. Αλλά αυτά και η χάρη και η βοήθεια που παίρνουμε περνάει χωρίς να το καταλάβουμε. Γιατί το μυστήριο της χάριτος του Θεού που ζούμε είναι μυστήριο. Και εφόσον είναι μυστήριο, δεν πιάνεται με τα ανθρώπινα μέσα, αλλά βιώνεται εσωτερικά, αθόρυβα, μυστικά, ήρεμα, ήσυχα. Βιώνεται. Όποιος με τη βοήθεια του Θεού πάλεψε πνευματικά, πάλεψε πνευματικά με τους τρόπους που η Εκκλησία μας δίνει, είναι εντελώς αδύνατο, εντελώς αδύνατο να μην πήρε όσφρηση έστω και λίγη, να μην αισθάνθηκε έστω και στο ελάχιστο από αυτή την αίσθηση, την ουράνια που έχει το γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Δεν γίνεται να πάρεις μέρος στο μεγάλο εκείνο γεγονός του Ευαγγελισμού, είτε στην Εκκλησία, είτε με τη Θεία Ευχαριστία που θα πάρεις, είτε με τη μελέτη του μηνύματος, γιατί όλα μαζί θα γίνουν, και να φύγεις χωρίς πληρωμή. Ο ίδιος είπε ότι εγώ θα πληρώσω τους εργάτες μου. Και όλοι είμαστε εργάτες του Χριστού στο πνευματικό χωράφι της ψυχής μας που εργαζόμαστε και μας πληρώνει ο Κύριος με τον τρόπο που εκείνος γνωρίζει, που το βιώνει, επαναλαμβάνω, η ψυχή του ανθρώπου. Εμείς ξέρουμε ένα πράγμα, ότι το σκεύος το ανθρώπινο, όταν γεννήσει το γεννητικό σκεύος το ανθρώπινο της γυναίκας, άμα γεννήσει, φθήρεται. Φυσικός νόμος. Ανοίγει η μήτρα και η παρθενία της γυναίκας, κάθε γυναίκας πλην της Παναγίας, σπάει, λέει. Φθήρεται. Στο πρόσωπο και μόνο στο πρόσωπο της Παναγίας δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Έμεινε η κόρη άφθορος και κατά την σύλληψη και κατά τη γέννηση. Γι' αυτό και ο τοκετός της Παναγίας ήταν χωρίς ούτε να αισθανθεί ένα πολύ μικρό μόριο πόνου. Ήτανε χωρίς πόνο. Χωρίς πόνο. Η Παναγία πόνεσε ψυχικά στη Σταύρωση του Χριστού. Αλλά σωματικά, όταν τον Κύριο γέννησε,
δεν αισθάνθηκε κανένα πόνο. Και έμεινε άφθορος. Είναι δυνατόν αυτός που δεν κλίνεται, δεν σκλαβώνεται, ούτε από τύχη, από ντουβάρια, ούτε από οποιοδήποτε υλικό μέσο, ούτε λέει όταν εγώ πάω λέει να χωθώ μέσα στα βάθη της θαλάσσης, λέει ο Δαβίδ, για να σε αποφύγω όταν έχω κάνει κάτι. Εσύ υπάρχει εκεί. Εσύ είσαι εκεί, λέει. Όχι, θα με βγάλει το χέρι σου από εκεί. Δεν λέει υπάρχει εκεί. Το υπάρχει εκεί, το λέει. 138 θα μου πει. Αυτό είναι. Ναι. Αλλά εκεί λέει θα βάλει το χέρι σου τάκ, και θα με βγάλει έξω. Όταν ανέβω στον ουρανό, σιεί εκεί. Όταν ανέβω εκεί, είσαι εκεί. Εκεί είσαι. Είναι λοιπόν δυνατόν, αφού δεν εμποδίζεται από τίποτε το υλικό, να μην εξέλθει από τη Μήτρα της Παναγίας χωρίς να υποστεί καμία φθορά η Μήτρα της Παναγίας. Βεβαίως εξήλθε και έμεινε άφθορος. Ακατάληπτον εστί το τελούμενον εσύ, Μητροπάρθενε Αγνή. Φωνάζει ο υμνοδός, λέει αυτό που τελέστηκε, που έγινε σε σένα, είναι ακατάληπτο. Δεν πιάνεται. Όσοι επιχείρησαν με το μυαλό να δώσουν εξήγηση στο γεγονός, έπαθαν διαστροφή. Βγήκαν έξω από το δρόμο της σωτηρίας. Βγήκαν εντελώς έξω από το δρόμο της σωτηρίας της ψυχής τους. Και έγιναν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, διεστραμμένοι αιρετικοί. Και όχι μόνον οι ίδιοι ξέπεσαν, αλλά συμπαρέσυραν σαν τον αιωσφόρο μαζί τους κι άλλους. Γιατί είναι εύκολος ο δρόμος της αίρεσης. Ο δρόμος της αίρεσης είναι εύκολος. Αμαρτωλός με όλα τα αμαρτήματα είμαι, έλεγε ένας ασκητής. Όσα υπάρχουν αμαρτήματα, τα έχω επάνω μου, αλλά αιρετικός δεν είμαι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η γραμμή είναι μία. Διατάζει ο ουρανός και ο άνθρωπος δέχεται το μήνυμα ανεξεταστεί, χωρίς να το εξετάσει με το μυαλό του καθόλου. Πώς είναι δυνατόν ότι χωράει ψηλά στο νου του Θεού να χωρέσει εδώ? Σας θυμίζει τίποτα τον Άγιο Αυγουστίνο? Στη θάλασσα. Που ήθελε να βάλει στο μυαλό του μέσα το Θεό. Και το ξέρετε πολύ καλά, του είπε ότι σαν ο άγγελος, σαν μωροπαιδί άδειζε τη θάλασσα σε ένα λακκουβάκι. Τι κάνεις εκεί, του λέει ο άγγελος. Ο Άγιος Αυγουστίνος. Τι κάνεις? Τι θάλασσα, θα διάσω εκεί. Είναι δυνατόν? Και εσύ το μυαλό σου, το λακκουβάκι χωράει το Θεό, τον άπειρο. Δεν υπάρχει. Ιδού, είπανε και οι άγγελοι, τη νύχτα της γεννήσεως, επί του θέματος, ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλη, μεταφέρω μήνυμα από τον ουρανό, χαρμόσυμα. Και ο άγγελος στην απορία της Παναγίας, και αυτοί άνθρωπος ήταν, δεν της χώρεσε στο μυαλό
το όντως γεγονός, η πραγματικότητα η θεϊκιά, ότι θα γεννήσει. Δεν στο χώρο στο μυαλό. Γι' αυτό και γεμάτη απορία, γεμάτη απορία. Πώς έστεμι τούτο, πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό, πώς έστεμι τούτο. Να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα, δεν είχε μυριστεί 9 μήνες ο Ιωσήφ ότι ήταν έγκυος η Παναγία. Το ξέρετε αυτό? Στο τέλος το πήρε χαμπαρί. Τη νύχτα που γέννησε. Και γι' αυτό θα δούμε στην εικόνα τον Ιωσήφ να κάθεται κάπως ζαλισμένος δίπλα ένα γέρο με μια προβιά που είναι ο πειρασμός και τον πειράζει και του λέει ο πειρασμός εκεί. Σε εξαπάτησε. Χαιρετισμούς το λέει. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ο σόφρον Ιωσήφ εταράχθη. Θα ακούσουμε τώρα, θα αρχίσει το... Α, το είπε. Την περασμένη... Το είπε, προχθές, ναι. Λέει, ζαλισμένος ήταν Ιωσήφ. Όταν η Παναγία... όταν είδε την Παναγία, ετοιμότοχη. Έτσι να γίνει. Σε εξαπάτησε ο πειρασμός. Δεν αφήνει ο διάβολος. Σαν άνθρωπος και ίδιο. Ευκαιρία. Σαν σίγουρα. Σαν και γι' αυτό και είπε, σκέφτηκε, λέει το Ευαγγέλιο, να της πει, άντε. Αλλά έλεγε ο νόμος ότι μία τέτοια περίπτωση έχει σαν αποτέλεσμα, αν ήταν απάτη δηλαδή με άλλα λόγια, σαν αποτέλεσμα ανιθοβολισμό και ξεφτυλισμό. Ο Ιωσήφ όμως δεν το σήκωνε αυτό, έστω και πραγματικότητα να ήτανε, δεν το σήκωνε αυτό να συμβεί στην Παναγία. Λέει δίκαιωσον, επειδή ήταν λέει ενάρετος πέρα για πέρα, και μη θέλω να αυτή παραδειγματίσε, και επειδή δεν ήθελε να την κάνει παράδειγμα με την τιμωρία του περιθωριοβολισμού, ευβουλήθη λάθρα απολύσει αυτήν. Ναι. Σκέφτηκε κρυφά να της πει, α, και φύγει σιγά, μη συμπάρει ήδη της κανείς. Τότε λοιπόν έγινε η θεία επέμβαση. Το βράδυ. Στοπ, στοπ. Είναι θέλημα, είναι έργο Θεού. Γι' αυτό απάντησε ο Αρχάγγελος και είπε, το γάρ εξού γεννηθέν, το γάρ εξού γεννηθέν, αυτό που θα γεννηθεί από σένα, εκ πνεύματος Αγίου εστί, θα είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Πώς να μυριστεί τώρα ο Ιωσήφ, πώς λειτουργεί, πώς διακονεί, πώς υπηρετεί το Άγιο Πνεύμα μια γυναίκα. Το είπε της Παναγίας ο Άγιος. Τι είπε? Το είπε και της Παναγίας ο Άγγελος. Ναι, της είπε. Αλλά επαναλαμβάνω εγώ για τον Ιωσήφ, η Παναγία γνώριζε το γεγονός. Ναι. Αλλά ο Ιωσήφ που επαναλαμβάνω πήρε είδηση αργότερα. Και το Ιωσήφ το είπε μετά. Ναι, γι' αυτό ήθελε να την απολύσει. Ναι. Δεν πωλήσει, αργότερα. Επαναλαμβάνω και λέω, ό,τι ανήκει στο μυστήριο, και εννοώ μυστήριο, στα βάθη της θείας γνώσεως, του νου του Θεού, εκεί υπάρχει απροσπέλαστο, απλησίαστο. Λέει, ο Θεός είναι απρόσιτος, απλησίαστος. Από κανέναν άνθρωπο δεν μπορεί να πλησιαστεί. Ο ίδιος να φανερώσει τόσο όσο χρειάζεται να σηκώσει αυτός που είναι Άγιος, το κάνει. Αλλά ο άνθρωπος να πει, πάω να βρω το Θεό με τη δική μου θέληση επειδή τον μπορώ, είναι αδύνατο. Γι' αυτό και η Παναγία είπε, όταν είπε ο Άγγελος, από το Πνεύμα το Άγιον είναι, είπε, ταπεινά λέγει η Παναγία, ιδού, ιδούλη Κυρίου,
γεννητόν κατά το ρήμα σου. Είπε ότι είναι δούλη του Κυρίου και ότι αυτό που έχει αποφασίσει ο Θεός σύμφωνα με το θέλημά του να γίνει. Γεννητόμη, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Θα το ξαναπώ μια φορά. Γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Να γίνει όπως λέει ο λόγος σου που είναι βουλή Θεού. Που είναι βουλή Θεού. Να γίνει αυτό. Σας μας θυμίζει τίποτα? Ότι το λέμε κάθε μέρα στην προσευχή μας, ίσως και μια και δυο και τρεις και παραπάνω. Γεννηθεί το θέλημά σου. Μας φέρνει απέναντι σε μια πραγματικότητα. Πώς απαντάει μια ψυχή που αγαπάει το Θεό? 100%. Και αυτό το πρόσωπο είναι η ψυχή αυτή, είναι η Παναγία. Και πώς απαντάμε εμείς στο γεννηθήτο το θέλημά σου? Αυτό είναι γνωστό σε όλους μας, άλλος λίγο, άλλος πολύ, μια μυρουδιά και λίγο ναι και πολλά όχι στη μέση. Λίγο ναι και πολλά όχι στη μέση. Κάνουμε το θέλημα το δικό μας. Αρκεί να το πούμε μόνο. Δεν αρκεί να το πούμε. Και αυτό λέει κάτι, αλλά... Αν δεν το πεις καθόλου, καλύτερα είναι. Εν πάση περιπτώσει. Για το θέμα της Παναγίας, ότι έμεινε άφθορος, δηλαδή δεν διεφθάρει η Παναγία με τη γέννηση του Κυρίου, υπάρχουν προφητείες που μιλάνε πολύ πρωτού γίνει το γεγονός του Ευαγγελισμού, όχι της γεννήσεως, πολύ πρωτού. Σήμερα δηλαδή η Εκκλησία μας στον Εσπερινού διάβασε δύο προφητείες που μιλάει για την Παναγία. Η μία λέει ότι ήταν ξαπλωμένος ο Ιακώβ, πατριάρχης, προγονός, πνευματικός δικός μας. Ξαπλωμένος έξω στο κάμπο. Και όπως ήταν ξαπλωμένος και κοιμότανε, είδε μία σκάλα να ανεβοκατεβαίνουν άγγελοι από τη σκάλα. Λέει εδώ λοιπόν, και κοιμήθη ο Ιακώβ εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη και είδε όνειρο. Και ειδού κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη, το καταλαβαίνετε, στηριζόταν πάνω στη γη, και η κορυφή της κλίμακος της σκάλας αφυκνήτω εις τον ουρανό. Έφτανε στον ουρανό. Και άγγελοι Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επ' αυτής. Ο δε Κύριος, ο Κύριος μας, εσπεστήρικτο επ' αυτής, ήταν στηριγμένος πάνω στην κορυφή της σκάλας. Ανεβοκατέβαιναν άγγελοι και στην κορυφή ο Κύριος. Και είπε, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός του Ιακώβ. Και ο Θεός του Ισαάκ. Μη φοβού, είπε στον Ιακώβ, να μη φοβηθεί. Η γη, εφής καθεύδης, πάνω στην οποία κοιμάσαι, είπε ο Κύριος ο ίδιος στον Ιακώβ που κοιμόταν. Η γη στην οποία κοιμάσαι τώρα, σι δώσω αυτήν, θα στη δώσω δική σου. Και το σπέρμα τί σου, σε σένα και στους απογόνους σου. Και έστε το σπέρμα σου ως ιάμος της γης, ως ιάμος της γης και πλατινθήσετε επί τη θάλασσα.
Τι λέει, θα απολαμβασιαστεί, λέει, το σπέρμα σου, η απογονή σου δηλαδή, σαν την άμμο της θάλασσας. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Όπου και να πας, του λέει, θα σε φιλάω, του Ιακώβ, και δεν θα σε καταλείψω μέχρι σ' γίνουν όλα σας σου είπα. Ό,τι σου είπα στο όνειρο που με είδες εδώ στη σκάλα, και η Εκκλησία μας λέει, σκάλα είναι η Παναγία. Σκάλα είναι η Παναγία. Και όταν σηκώθηκε, λέει ο Ιακώβ, είπε ότι ο τόπος αυτός είναι ιερός. Είναι ιερός. Έτσι είπε ο ίδιος. Βεβαίως και έστεισε βωμό. Έστεισε εις μημόσυλο ένα βωμό που την αρχαία εποχή κάνουν θυσίες. Και συνεχίζει ο προφήτης Εζεκίλ και λέει ότι η Παναγία είναι η θύρα, είναι η πόρτα, πόρτα, τη λέει θύρα μέσα του η προφητεία, από την οποία πόρτα κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να περάσει και δεν θα ανοιχτεί από κανέναν άνθρωπο παρά μόνο από τον Υιό του Θεού. Λέει εδώ μέσα. Πού είναι αυτό το αεροσόλυμα που έχει γίνει, είναι μία πόρτα που έχει... Ομιλεί για την Παναγία. Πόρτα είναι η Παναγία. Μέσα εκεί, στην πόρτα αυτή, μπήκε ο Κύριός μας, σαν Θεός και βγήκε σαν άνθρωπος. Και εισελεύσετε, λέει, και εξελεύσετε, λέει. Και θα μπει και θα βγει. Αλλά μόνον για ο Θεός. Γιατί η Παναγία είναι σκύνομα κατοικία που μόνο ένας Θεός μπορεί να κατοικήσει. Όπως και έγινε. Κατοίκησε η θεότητα, σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος και βγήκε από την Παναγία και έμεινε αθικτή η Παναγία, Παρθένος. Παρθένος, λέει, έτεκε και Παρθένος έμεινε. Η Παναγία, θα το προσέξουμε, είναι η μόνη γυναίκα εις τους αιώνας των αιώνων Παρθένος. Είναι αϊπάρθενος. Αϊπάρθενος. Μην ξεχνάμε ότι στο όρος την αγαπάνε και την λατρεύουνε, γιατί είναι αυτή που διάλεξε το μέρος εκείνο για να μένουν οι μοναχοί και αντιδοξάζουν μέρα νύχτα την Παναγία. Είναι η μάνα τους. Είναι η μάνα τους. Για τον κόσμο. Και λένε, εκεί το ζούνε, το έχουν βίωμα, περπατάνε και νιώθουν την αίσθηση της Παναγίας. Την νιώθουν την αίσθηση της Παναγίας. Και είπα και το καταλαμβάνω, δεν έχει δικαίωμα οποιοδήποτε δείχνει ότι χρεωστάει με το μυαλό του όταν μιλάει για πράγματα που δεν τα έζησε, οποιοδήποτε και είναι αυτός. Είσαι κάτοχος ενός πράγματος τη στιγμή που το ζεις, το μεταδίδεις και είσαι και πιστικός και το δέχεται ο άλλος. Δεν το ζεις, δεν το πείθεις τον άλλον. Δεν με πείθεις, σου λέει. Να σας πω τώρα, λέει, φεύγει ο Φίλιππος που ήταν μαζί με τον Κύριο, φεύγει ο Φίλιππος, ήταν μαζί με τον Κύριο και τρέχει φουλ στον Αθαναήλ. Έλα, βρήκαμε τον Μεσσία. Τον βρήκαμε, τον ψάχνανε φαίνεται, τον βρήκανε τον Μεσσία. Βρίσκεις κάτι που έχει χάσει. Ψάχνεις και το βρήκαμε. Για να του πει το βρήκαμε, σημαίνει ότι το έζησε καλά. Και όταν του έφερε αντιρρήσεις ο Ναθαναήλ, από την Ναζαρέτ, τι είναι αυτά που λες, του λέει. Αυτή είναι μια πολύ, πολύ μικρή. Εμείς περιμένουμε Μεσσία να είναι από τα Ιεροσόλυμα μέσα, να είναι ψηλός, δοξασμένος και λοιπά, εσύ μου λες, από εκεί. Βρε, έλα να δεις, του λέει. Ακούστε, μόνο αυτός που πάσχει για Θεό και ζει το Θεό, χωρίς να μιλάει, τον πείθει τον άλλον. Το μήνυμα μεταφέρεται. Χωρίς να μιλάει,
Τον πείθει τον άλλο. Είναι από τον Θεό. Βεβαίως, μιλάει ο Θεός. Χωρίς να μιλάει. Ο άλλος θα πει όλα απ' έξω σαν τον διάβολο. Μην ξελέμε, το ξέρετε ο Ευαγγελίο ο διάβολος. Εδώ πήγαινε και τον Κύριο. Νόμιζε ότι ήταν άνθρωπος, που το Ευαγγέλιο να τον εκεί στο 40 όρος. Κάνεις πέτρες. Ναι, κάνεις ψωμί να φας και τα λες και τα πατάει με τη γραφή ο Κύριος. Δεν ζει με το ψωμί του λέει. Ζει και με τον λόγο του Θεού. Πέσε από πάνω. Θα σε σηκώσουν, του λέει ο διάβολος, θα σε σηκώσουν άγγελοι άμα θα πέσεις. Το λέει η γραφή του λέει ο διάβολος, του Κυρίου. Και του λέει ο Κύριος, είπα και πίσω με σαν του λέει. Φύγε του λέει. Να καταλαβαίνόμαστε ότι όσοι μα όσοι έχουν από το Θεό τη χάρη να νιώθουν το μυστήριο του Ευαγγελισμού, αυτοί νιώθουν και τη χαρά του Ευαγγελισμού. Όσοι πάνε να το εγγύξουν το μυστήριο με τη λογική, σαλεύει λογική και στρέφεται το δρόμο της διαστροφής, προς τον δρόμο της διαστροφής. Θέλω και τελειώνω να δούμε αυτό που θα ακούσουμε, το τροπάριο της ημέρας. Το τροπάριο της ημέρας λέγει, από σήμερα το βράδυ ακούστηκε, σήμερον της σωτηρίας ημών του κεφάλαιο. Και τελειώνω, σήμερα πραγματοποιήθηκε της σωτηρίας μας, της λευτεριάς μας, δηλαδή με άλλα λόγια, το κεφάλαιο, εκείνο που τα κλείνει όλα μέσα για τη σωτηρία μας, το κεφάλαιο. Και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Το ονομάζει το γεγονός του Ευαγγελισμού. Φανέρωση μυστηρίου που το είχαν κρυμμένο οι αιώνες μέσα στο νου του Θεού. Το είχαν κρυμμένο οι αιώνες μέσα στο νου του Θεού. Και ποιο είναι αυτό? Ο Υιός της Παρθένου. Αυτό το καταλαβαίνετε. Με συγχωρείτε, ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται. Αυτός που είναι Υιός του Θεού. Αυτός που δεν χωράει πουθενά, ο Θεός ο ίδιος, γίνεται Υιός της Παρθένου. Μυστήριο κρυμμένο στους αιώνας των αιώνων. Δεν το πιάνει το μυαλό. Και Γαβριήλ, αυτό το μυστήριο, ο Γαβριήλ την χάρη ευαγγελίζεται. Αυτός μεταφέρει το γαρμόσυνο μήνυμα. Όχι μόνο στην Παναγία και σε μας. Μου έκανε τεράστια εντύπωση που διάβαζα ένα βιβλίο που λέγει, ό,τι έκανε στην Παναγία ο Αρχάγγελος, δηλαδή μετάφερε μήνυμα από τον ουρανό στην Παναγία, το ίδιο κάνει και η Παναγία σε μας. Δηλαδή μας μεταφέρει τον Ευαγγελισμό του Θεού η Παναγία σαν Ευαγγελίστρια. Και είναι Ευαγγελίστρια. Είναι Ευαγγελίστρια. Αυτό το ακούμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, που ψάλλει η Εκκλησία μας ότι οι Ευαγγελίστριες γυναίκες, Ευαγγελίστριες ονομάζει, πήγαν ύπνα τον τάφο λέει άδειο και μετέφεραν το μήνυμα της χαράς Αναστάσεως, αυτό σημαίνει Ευαγγελισμός, και στους άλλους μαθητές. Το κάνει η Παναγία αυτό κάθε στιγμή στην ψυχή του καθένα μας. Γιορτάζει μαζί μας το μήνυμα της χαράς, το μήνυμα του Ευαγγελισμού η Παναγία. Το κάνει ίδια, αντί να το κάνει ο Αρχάγγελος, το έκανε μια φορά ο Αρχάγγελος. Τώρα το κάνει η Παναγία συνεχώς. Είναι Ευαγγελίστρια μέσα στην ψυχή μας. Και εμείς λοιπόν οφείλουμε μαζί με τον Αρχάγγελο
Του μετέφερε το μήνυμα και τη Θεοτόκο κυρίως, προς τη Θεοτόκο κυρίως να φωνάξουμε, προς Θεοτόκο. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετασού. Το ψάρω και κλείνουμε. Μιχάλη, βοηθάς άμα το ξέρεις. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιο και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωση, ο Υιός του Θεού, Υιό της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάρη ευαγγελίζεται, Διός είναι αυτό. Τη Θεοτόκο βοήσομε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτω βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίς σήμερο, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις ημών, αλλά να την πείσαι ημάς από τον Υιό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Με το καλό αύριο ημέρα. Για όλους. Μάλιστα. Τι έγινε.